αυτό που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα χριστιανό είναι η σοφία του Θεού και πρέπει να γνωρίζει ένας χριστιανός ότι ο αντίπαλος που έχει να παλέψει και να αντιμετωπίσει είναι ο διάβολος. Δυστυχώς, από τη στιγμή που βαπτίζεται ο άνθρωπος, δεν γνωρίζει ότι ο αντίπαλος του είναι ο Σατανάς. Παρόλο που η βάπτιση, όταν γίνεται, η Εκκλησία μας δίνει τη δυνατότητα με τις ευχές του ιερέως, αλλά και με την προσευχή των πιστών. Γι' αυτόν που θα βαπτιστεί, για το νέο μέλος της Εκκλησίας, δεν συνειδητοποιεί κανένας ότι ο αντίπαλος του κάθε νέου χριστιανού είναι ο Σατανάς. Ο διάβολος από την αρχή που εμφανίστηκε μέσα στον Παράδεισο και με πονηρία πάλεψε τους πρωτοπλάσους για να τους βγάλει έξω από τον Παράδεισο, δυστυχώς αυτό δεν έγινε παράδειγμα προς αποφυγή για όλο τον χριστιανικό κόσμο. Από τη στιγμή που κάποιος γίνεται χριστιανός, βρίσκεται μέσα στον Παράδεισο. Έχει τη χάρη του Θεού και ο διάβολος αμέσως προσπαθεί να εκφρονήσει, να βγάλει τη χάρη από μέσα και να βρεθεί ο άνθρωπος πάλι γυμνός όπως η πρωτόπλαστη. Δυστυχώς και πάλι το λέω ότι σήμερα όταν θα γεννηθεί ένα παιδί αποφασίζουν οι γονείς ποιος θα είναι ο νονός. Δεν σκέφτονται ότι ο νονός δεν θα είναι αυτός απλά που θα πρέπει να κάνει το τελετουργικό μαζί με τον ιερέα. Ο νονός πρέπει να είναι ένας έμπειρος άνθρωπος που να είναι κατεκτισμένος στις γραφές, να είναι συνειδητός χριστιανός και θα πρέπει το νέο μέλος να κατηχηθεί. Δυστυχώς όμως, επειδή η βάπτιση γίνεται από πολύ μικρή ηλικία, ο νονός στην ουσία είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο και πολλές φορές έχω δει με τα μάτια μου να μην γνωρίζει ο νονός ή η νονά να πει ούτε το πιστεύω από μέσα διαβάζοντας. Το έχω δει και απογοητεύτηκα πολλές φορές. Όταν ξεκινάει ο χριστιανός με αυτόν τον τρόπο να πολεμεί στον διάβολο, έχει χαθεί η μάχη από την πρώτη μέρα της βάπτισης κιόλας. Γι' αυτό, στην πρώτη εκκλησία είχαμε την κατήχηση που διαρκούσε 3 χρόνια τουλάχιστον και αφού αποκτούσε πραγματικά χριστιανική συνείδηση ο πιστός, με την έγκριση φυσικά και του πνευματικού αναλόγου και του επισκόπου, γινόταν το καινούργιο μέλος έτοιμο για να μπει στην Εκκλησία. Σήμερα μετά από τόσους αιώνες η βάπτιση έγινε ένα έθιμο, δεν υπάρχει πραγματικά συνείδηση ούτε στους γονείς ούτε στον ανάδελφο και το αποτέλεσμα είναι τραγικό όπως το βλέπουμε στην πορεία και όπως μας λέει ο ίδιος ο Χριστός. Όταν το πονηρό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο και όντως με το μυστήριο του βαπτίσματος, ο διάβολος φεύγει από τον άνθρωπο, αλλά επειδή δεν γίνεται συνειδητά από κανέναν σχεδόν, τότε αυτό το πονηρό πνεύμα όταν φεύγει παραλαμβάνει άλλα 7 πονηρότερα πνεύματα και μπαίνουν στον άνθρωπο και γίνονται τα έσχατα χείρουνα των πρώτων.
Αυτή τη στιγμή όλα αυτά που λέμε δείχνουν ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε από τον ουρανό, όταν ο Ιωσόρος αποστάτησε και θέλησε να στήσει το θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού. Τότε έγινε μεγάλη μάχη στον ουρανό, όπου ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αν και κατώτερος από πολλούς άλλους αγγέλους, βρήκε τη δύναμη και το θάρρος και βγήκε απέναντι στον Ιωσόρο, πάλεψε και τον νίκησε. Όσοι άγγελοι ακολούθησαν τον Ιωσόρο, γκρεμίστηκαν και από άγγελοι γίναν δαίμονες. Από την Αποκάλυψη γνωρίζουμε ότι με αυτή την πάλη και τη μάχη που έδωσε ο Ιωσόρος στον ουρανό, ο Σατανάς έπεσε εις την γη. Θέλω να σταματήσω λίγο εδώ και να πω, εάν δεν διαβάζουμε τις γραφές και δεν διαβάζουμε και την Αποκάλυψη, φυσικά όχι να την ερμηνεύουμε, πώς θα γνωρίζουμε εμείς οι χριστιανοί ότι μετά τη μάχη που έγινε στον ουρανό, μετά αυτόν τον πόλεμο, τον αόρατο πόλεμο, μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Ιωσόρου, ο Σατανάς ευλήθη εις τη γη και μαζί με άλλους δαίμονες. Θα μου πει κάποιος, ο Θεός πριν φτιάξει τον άνθρωπο, δεν σκέφτηκε ότι θα φτιάξει τον κόσμο, τον άνθρωπο, στον χώρο που ευλήθη ο Σατανάς? Ο Παράδεισος ήταν ένας χώρος προστατευμένος. Ήταν ένας κήπος που ο Θεός έβαλε στους πρωτόπλαστους να εργάζονται και να τον φυλάνουν. Αλλά έδωσε και μία εντολή. Να μην φάνε από ένα δέντρο και όλα τα άλλα επιτρεπόταν από το δέντρο της γνώσης. Του καλού και του κακού. Ο Θεός έδωσε σοφία στον Αδάμ και του έδωσε και μία βοηθό, την Εύα. Ο Αδάμ όφιλε να έχει μία αρετή, την ύψη, να είναι σε εγρήγορση και ενώ του είπε ο Θεός να εργάζεται και να φυλάτει τον Παράδεισο, να φυλάτει τον Παράδεισο από ποιους? Δεν υπήρχε κάποιος εχθρός που μπορούσε να καταλάβει ή να διώξει τον Αδάμ από εκεί. Κι όμως υπήρχε ο αρχαίος κακός όφης. Η Εύα δεν είχε την σοφία και τη δύναμη του Αδάμ. Και ο αρχαίος κακός όφης, ο Σατανάς, πρόσβαλε την Εύα ως πιο αδύνατο πρόσωπο. Αυτό είναι δεδομένο, το ότι η γυναίκα από την αρχή ήταν πιο αδύνατη, γι' αυτό και ο Θεός την έδειξε βοηθό του Αδάμ. Η Εύα προσβλήθηκε με έναν τρόπο πολύ ύπουλο, πονηρό, και έπιασε διάλογο με τον αρχαίο κακό όφη, όπου της είπε ο Θεός, δεν σας επέτρεψε να δοκιμάσετε από το δέντρο της γνώσης για να μην γίνετε θεοί. Αυτό που έκανε τον Ιωσόρο να γκρεμιστεί ήταν το ότι ήθελε να γίνει Θεός και να καταλάβει τον θρόνο του Θεού κι αυτός, πράγμα που δεν γινόταν, διότι και οι άγγελοι και ο άνθρωπος είναι δημιουργήματα. Οι άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικά, δοξολογούν τον Θεό και δεν μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο από αυτό που ο Θεός έδωσε. Στον άνθρωπο όμως του έδωσε την δυνατότητα να φτάσει
να γίνει Θεός, αλλά με την εντολή του Θεού και να είναι υπάκουος. Αυτό ήταν το πρόσκομα που έβαλε και η δοκιμασία στον άνθρωπο. Μία εντολή έδωσε ο Θεός να μην δοκιμάσει από το δέντρο της γνώσης. Και με αυτόν τον τρόπο ο Αδάμ και η Εύα θα φτάναν στην θέωση. Όμως, ο Ιωσφόρος αφού γκρεμίστηκε και απέτυχε παταποδός και ήξερε ότι θα βληθεί εις την κόλαση εις τους αιώνες, ήθελε να έχει και παρέα τον άνθρωπο, το δεύτερο δημιούργημα του Θεού, και όφιλε ο Αδάμ και η Εύα να προστατέψουν τον εαυτό τους και την αποστολή που τους έδωσε ο Θεός. Η Εύα, αφού ήταν βοηθός, δεν θα έπρεπε και ας έπεσε και ας έκανε το λάθος, ας μπήκε στην διαδικασία να πιάσει τον διάβολο με τον διάβολο, με τον Όφη, έπρεπε ο Αδάμ, ως κυρίαρχος, με την πτώση της Εύας έπρεπε να την βάλει σε τάξη. Αυτό το παράπτωμα από τότε μέχρι σήμερα διαιωνίζεται. Ο μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος ήταν πραγματικά υπάκουος, ήταν η Παναγία. Και έδωσε τη δυνατότητα στο Θεό, στον Τριαδικό Θεό, να στείλει τον Υιό του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και να ενσαρκωθεί δια της Θεοτόκου για τη σωτηρία όλου του ανθρωπίνου γένους. Από την ώρα που οι πρωτόπλαστοι πέσανε, ο Αδάμ γνώριζε εμπειρικά πως έπεσε. Ο πόλεμος ήταν αόρατος, δεν τον έβλεπε με τα μάτια τα σωματικά, αλλά όφιλε με τα πνευματικά μάτια να γνωρίζει, εφόσον έδωσε εντολή ο Θεός να φυλάτει τον Παράδεισο, εργάτηκε και να φυλάτει, από ποιον, από τον αρχή του Όφη. Διότι αυτός φθονούσε από τον Παράδεισο τον Αδάμ, τον άνθρωπο, να χάσει και τον υλικό Παράδεισο, αλλά και τον νοητό Παράδεισο, τη χάρη. Διότι ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν με τη χάρη του Τριαδικού Θεού και ήταν φίλοι Θεού. Από την ώρα της παραγωγής, ο Αδάμ την έχασε τη χάρη και το πρώτο πράγμα που νιώσαν ήταν το φόβο, τη γύμνια τους και την εξωτερική γύμνια, ότι είναι γυμνή, και την εσωτερική. Δηλαδή, είχαμε δύο πολέμους. Ο ένας έγινε στον ουρανό με την πτώση του Ιωσφόρου και εκεί ο πόλεμος αόρατος ήταν, διότι αμέσως μόλις πρόσβαλε ο ίδιος ο Σατανάς τον εαυτό του. Διότι ο Σατανάς δεν είχε κάποια αφορμή εξωτερική όπως είχε ο Αδάμ και η Εύα. Και ήταν οικονομία, όπως έχω πει και άλλη φορά, πως ο Θεός οικονόμησε να προσβληθεί ο άνθρωπος από τον διάβολο. Διότι αν ο άνθρωπος ανακάλυπτε από μόνος του, χωρίς να έχει καμία αφορμή και αιτία, προσβολή από τον διάβολο και έκανε αυτή την παρακοή, θα ήταν η πτώση αιώνια όπως του Σατανά. Αυτό ήταν μια οικονομία και ένα έλεος του Θεού για τον άνθρωπο και το ανθρώπινο γένος. Άρα γνωρίζουμε ότι ο Ιωσφόρος με το που έπεσε με την ιδέα που μόνος του έφερε να γίνει ίσως με το Θεό, αμέσως είχαμε έναν πόλεμο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με τον Ιωσφόρο που τον γκρέμισε και ευλήθη στη γέννη. Αν όμως δεν διαβάζει κάποιος τις γραφές, αυτό πώς θα το μάθει? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, μόλις γίνεται χριστιανός, είναι να μελετάει το λόγο του Θεού τις γραφές και να μάθει όλη αυτή την ιστορία του Θεού, πώς δημιούργησε τους αγγέλους και τον άνθρωπο. Σήμερα, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια από τη δημιουργία του Θεού, 2.000 χρόνια μετά τον ερχομό του Χριστού, του Σωτήρα, οι χριστιανοί είναι άπειροι
από τον αόρατο πόλεμο. Είμαστε χριστιανοί του γλυκού νερού. Θέλουμε όλα να γίνονται εύκολα, να πάμε και αν πάμε στην εκκλησία που ελάχιστοι πραγματικά εκκλησιάζονται και μετέχουν των δύο μυστηρίων, άδει που και που κάποιος να πάει να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Ο Σατανάς από την ώρα που ο άνθρωπος έπεσε, πέρασαν 5.500 χρόνια για να έρθει ο Χριστός. Όλο το ανθρώπινο γένος βρισκόταν στο σκοτάδι. Εκτός ελαχίστων ανθρώπων, των δικαίων, των προφητών, που ελάχιστοι ήταν αυτοί, όλοι οι άλλοι άνθρωποι ήταν μακριά από τη χάρη του Θεού. Ήταν στην απόλυτη κακία. Οι άνθρωποι ήταν γεμάτοι από πάθη, κακίες. Δεν υπήρχε πολιτισμός, ούτε εξωτερικά, ούτε μέσα στην ψυχή. Κυριαρχούσε πραγματικά το απόλυτο κακό και ο Σατανάς. Για να έρθει ο Χριστός στο σημείο μηδέν της ανθρωπότητας και μέσα από την κυρία του τόπου να ενσαρκωθεί και να μπορεί να έχει το ανθρώπινο γένος τη δυνατότητα δια της πίστης στον Ιησού Χριστό να σωθεί. Ναι, αλλά από την ώρα όμως που ήρθε ο Χριστός μας έδωσε τη δυνατότητα με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, με τα μυστήρια του βαπτίσματος, της μετανοίας, της Θείας Ευχαριστίας και του Ευκαιριακού και όλα, αυτά έχουν τη δυνατότητα μέσα από την Εκκλησία να κάνουν τους Χριστούς Αγίους. Ναι, όμως δεν γίνονται οι χριστιανοί Άγιοι με μαγικό τρόπο. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε μέσα στους αιώνες, διότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει ένας άνθρωπος που θέλει να είναι χριστιανός είναι με την προαίρεσή του να αναζητήσει μόνος του τη χάρη, την αλήθεια και δόξα τον Θεό ο Χριστός με το που έφτιαξε την Εκκλησία με τους Αποστόλους, τους 12, τους 70 και κατόπιν με όλους αυτούς τους Αγίους Επισκόπους και Ιερείς των πρώτων αιώνων, διότι στους πρώτους αιώνες χριστιανοί είχαν ζήλο, ήταν πολεμιστές, δεν ήταν άνθρωποι του βολέματος. Ένα πράγμα τους ενδιέφερε. Ο Χριστός ήθελε να ζουν από εδώ τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και αυτός ήταν ένας εισαπόστολος, έφυγε από το Άγιον Όρος, εγκατέλειψε, ξεβολεύτηκε το χώρο της μετανοίας του, πήγε στον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη, Σεραφείμ, και του ζήτησε την ευλογία να κάνει τι, να αφυπνήσει και να ξυπνήσει τους Έλληνες που ήταν ραγιάδες. Και ήταν ραγιάδες όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Και παρόλο που υπήρχαν και τότε και επίσκοποι και ιερείς, τους έλειπε η φλόγα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν ένας φλογερός άνθρωπος του Θεού και έτρεξε με τη δύναμη του Θεού, του Χριστού μας, να αφυπνήσει όλο το Ρωμαϊκό. Και γελούσε από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη. Για να καταλήξει το 1779 να τον φθονίσει το κακό, ο διάβολος μέσα από τους ανθρώπους που ο διάβολος πάνω σε όλες τις εποχές έχει και να τον σκοτώσει όπου γνωρίζουμε τη συκοφαντία που έγινε εναντίον του και να τον απαγωνίσουν και να τον ρίξουν σε ένα ποταμό. Και με τη χάρη του Θεού μετά βρέθηκε το Άγιο Λειψανότο και σήμερα να τον έχει εκκλησία ως ένα μεγάλο Άγιο και πόσο οφείλει το γένος των Ρωμιών, των Ελλήνων σε αυτόν τον Εισαπόστολο. Ένας άνθρωπος έτρεξε από άκρη σε άκρη, από την Κωνσταντινούπολη
μέλη στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλη την Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, νησιά, Κλάδες, έθεσε κάτι του παντού. Για να κάνει τι τους ανθρώπους? Να τους αφυπνήσει και να τους μάθει να πολεμούν με τη χάρη του Θεού. Πώς θα πολεμήσει τον διάβολο που είναι αόρατος? Με το να γίνεις πραγματικά πιστός στον Τριαδικό Θεό. Και αν και δεν υπήρχαν τα μέσα εκείνης εποχής, έτρεξε να αφυπνήσει όλο τον Ελληνισμό. Δεν από 250-300 χρόνια. Περάσανε πόσους αιώνες, ο Χριστιανισμός έφυγε από τις κατακόμες, έγινε επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μέσα από τον Μέγα Κωνσταντίνο, και είδαμε το ότι η πρώτη περίοδος του χριστιανικού κόσμου ήταν η περίοδος των διωγμών. Οι χριστιανοί τότε ήταν όλοι σε εγρήγορηση. Δεν τους ενδιέφερε να είναι τακτοποιημένοι με τις περιουσίες τους, βολεμένοι και να περνάνε σε αυτόν τον κόσμο καλά. Για αυτούς η Εκκλησία ήταν ο Χριστός να είναι μέσα στην ψυχή τους και να μην χάσουν τον Χριστό. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος ο Μαρισσοτολός, όλα να σας τα πάρω, μην χάσετε μόνο Χριστό και ψυχή. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι σήμερα ότι το άπαν για έναν άνθρωπο είναι η ψυχή να μείνει απρόβλεπτη από τον διάβολο, να μην πει ο διάβολος μέσα στον άνθρωπο και τον κυριέψει και να μην χάσει τον Χριστό. Αυτός είναι ο θησαυρός του χριστιανού. Σήμερα εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πολεμήσουμε. Γιατί? Γιατί ο εχθρός δεν είναι ορατός. Ο Χριστός όταν ήρθε έγινε ορατός μέσα από την Κυρία Θεοτόκο. Τον ψηλαφίσαμε, φάγαμε. Και επειδή ο πόλεμος ήταν χιλιάδες χρόνια αόρατος, έπρεπε να έρθει ο Χριστός να τον δούμε, να συμφάγουμε, να δούμε την δύναμή του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Θωμάς, μετά την Ανάστασή του, είπε «Αντεβάλλω το δάχτυλό μου εις τον τύπον των ύλων και τη χείλα μου στην πλευρά, μη πιστεύσω». Αλλά όταν τον είδε, είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δηλαδή, εκεί έδειξε ο Χριστός, ο αληθινός Θεός, ότι η πτώση του ανθρώπου ήταν τόσο μεγάλη και έπρεπε να έρθει ο ίδιος ο Θεός στη γη να ενσαρκωθεί, που για χιλιάδες χρόνια δεν ήταν ορατός. Ήταν όρατος. Ο Αδάμ τον έβλεπε τον Θεό. Πήγαινε το δίλη και συνομιλούσε και ήταν φίλος του Θεού. Από τη στιγμή που ο Αδάμ εξορίστηκε από τον Παράδεισο, ήταν ελάχιστοι οι άνθρωποι που μπορούσαν και είχαν τη δυνατότητα και ήταν τον Θεό. Ο Αβραάμ άκουσε που του μίλησε, συνομίλησε μαζί του, ήταν πραγματικός φίλος του Θεού και έχουμε τη μαρτυρία του Μωυσέως στο Σινά που πήρε τις εντολές, ότι ο Θεός του επέτρεψε να δει τα οπίστια του. Διότι λέει δεν μπορεί να δει άνθρωπος τον Θεό και να ζήσει. Άρα, η αδυναμία του ανθρώπου να δει τον Θεό ήταν το πλεονέκτημα του Σατανά που καταπαραχώρησε εγώ, αφού ο άνθρωπος ήταν με τον Θεό, συνομιλούσε με τον Θεό, δεν ήθελε τελικά να ζει με τον Θεό, όπως το ζήτησε ο Θεός. Ο Θεός από την ώρα που τον εξόριξε, τον έπαιρνε τον Παράδεισο, δόθηκε το δικαίωμα στον Σατανά να μπορεί να συνομιλεί και να ζει ο Σατανάς φανερά με το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η μαγεία και είχε ο άνθρωπος τη δυνατότητα εύκολα να συνομιλεί και να ζει με τους δαίμονες και να πιστεύουν οι άνθρωποι περισσότερο
στην δύναμη του κακού. Γι' αυτό για χιλιάδες χρόνια η μαγεία και οι μάγοι ήταν αυτοί που κυριαρχούσαν και αυτοί συμβουλεύαν τους βασιλιάδες, αυτοί καθοδηγούσαν τους άρχοντες του κόσμου τούτου. Και για χιλιάδες χρόνια οι άρχοντες πιστεύανε σε αυτούς. Ο Χριστός που όταν ήρθε, ήρθε τόσο ταπεινά και αθόρυβα, που αν και βασιλιάς στον ουρανό, στη γη ήρθε ως ο τελευταίος άνθρωπος. Γεννήθηκε από ένα κοριτσάκι 15 χρονών και γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλιο. Και ποιοι ήρθαν να τον δουν? Μάγοι εξ Ανατολών. Αλλάζει η σελίδα ο κόσμος. Αυτοί οι μάγοι που δεν γνωρίζαν τον αληθινό Θεό και μέσα από τα άστρα πέραν τα μηνύματα για την πορεία και την ιστορία του κόσμου, ο Θεός επενέβηκε εκεί σε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούντουσαν με την επιστήμη των άστρων, αλλά ήταν όμως και επηρεασμένοι από τη δύναμη του κακού και εκεί παρενέβη ο Θεός και ο Θεός τους διάλεξε ότι τώρα αλλάζω τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο το ότι μέσα στη γραφή έχουμε τον ερχομό των μάγων εξ Ανατολών για να δουν τον Χριστό. Για να μας δείξει ο Θεός ότι από εδώ και στο εξής, ακόμα και αυτοί που δεν γνωρίζαν για τον αληθινό Θεό και εύκολα επηρεαζόντουσαν από το κακό, τώρα δεν θα έχει κανένα στη δικαιολογία ότι εγώ πλέον δεν είμαι ορατός. Επέτρεψε για 5.500 χρόνια, εκτός ελαχής των ανθρώπων, να είναι φανερό το κακό και οι άνθρωποι να λατρεύουν τον Σατανά. Και όταν λατρεύουν τα είδωλα, τον ήλιο, την πτήση, τον Σατανά λατρεύουν. Και γι' αυτό πολλοί υπήρχαν ειδωλολάτρες, ιερείς των ειδωλολατρικών ναών, όπου επικοινωνούσαν με πονηρά πνεύματα. Αλλά δεν γνωρίζαν ότι αυτοί που επικοινωνούσαν ότι δεν είναι με το καλό, αλλά είναι το κακό. Γι' αυτό και ο Θεός διαλέγει τους μάγους να έρθουν να τον προσκυνήσουν και τον προσφέρανε. Σμύρνα, χρυσό και λιμάνι. Χρυσό, ότι είναι βασιλεύς. Σμύρνα, άνθρωπος. Και αυτός θα ταθεί. Αλλά λιμάνι είναι και ο Θεός. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη που κάνει ο Θεός είναι στους μάγους για να καταργήσει την εποχή του σκοταδιού και να δείξει ότι τώρα σας φανερώνεται ο αληθινός Θεός και δεν σας επιτρέπεται, δεν δικαιολογείστε να λατρεύετε τους δαίμονες για το καλό και το αγαθό. Το άρχος αγαθό είμαι εγώ. Και αυτό που με χαρακτηρίζει είναι η ταπείνωση, η ταπεινότητά μου. Σας έφερα από την Ανατολή, όχι για να βρείτε μέσα σε παλάτια, αλλά μέσα σε ένα σπήλαιο. Και τι κάνανε αμέσως οι βασιλείς, όταν πληροφορηθήκανε τον ερχομό των μάγων? Ζήτησαν να τους πούνε, να το πούν του Ηρώδη, που είναι να πάνε και αυτοί, ο Ηρώδης να πάει να τον προσκυνήσει. Για να τον σκοτώσει. Και τι ξεκινάει αμέσως με τον ερχομό του Χριστού? Αόρατος μεν πρώτα και χρησιμοποιεί ο Ηρώδης δώρο, πονηρή εξεγελάει τους μάγους και τους λέει πέστε μου όταν πάτε εσείς και τον δείτε, να μην πείτε και εμένα. Έχει ενημερωθεί όμως ότι ο Χριστός αυτός που γεννήθηκε είναι όντως προβλεπόμενος και είναι προφητευμένος από τις γραφές. Αφού είναι προφητευμένος από τις γραφές, ήταν ανόητο αυτό που πήγε να κάνει. Μπορούσε να καταργήσει τη δύναμη του Θεού ένας άνθρωπος, αλλά εκεί τον έβολε ο Σατανάς, τον σκότησε και αφού δεν κατάφερε να βρει τον Ιησού γιατί τον ξεγέλασαν οι μάγοι,
και τον συγκελάσαν μέσα από την προειδοποίηση των αγγέλων. Όλα αυτά τα λέω για να δείξω το ότι έρχεται ο Χριστός στη γη και αμέσως ξεκινάει πόλεμος. Από ποιους? Από τους άρχοντες του κόσμου τούτου, τον Ηρώδη. Αυτός ο πόλεμος ήταν αόρατος στην αρχή. Και το φίδι με δώρο πήγε στην Εύα και του λέει, α, σας είπε να μην το φάτε αυτό το καρπό για να μην γίνει θεή. Και τι είπε ο Ηρώδης? Πάλι με πονηρία, σαν το φίδι. Πάτε, προσκυνήστε και πέστε μου και εμένα μετά να πάω να δω κι εγώ που είναι το παιδί αυτό, να το προσκυνήσω. Δόλος. Αλλά ο δόλος όμως είχε αορασία, δεν φαινότανε. Και επενέβηκε φανερά ο Θεός να ειδοποιήσει τους μάγους και να φύγω. Αλλά φανερώθηκε και στον Ιωσήφ. Πάρε το παιδί και φύγε, πήγε στην Αίγυπτο. Άρα, όταν έχουμε έναν πόλεμο, θέλουμε προστασία, πρέπει να μάθουμε και εμείς να πολεμάμε. Οι χριστιανοί μετά από 2.000 χρόνια γνωρίζουν, έχουν εμπειρία του πολέμου αυτού, του αόρατου πολέμου. Αυτοί σήμερα, από την εποχή του Ηρώδη μέχρι σήμερα, παρόλο που ο Χριστός ήρθε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, έγινε Πεντηκοστή, έδωσε τη χάρη του Παναγίου Πνεύμα τους μαθητές, τρέξαν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη να ευαγγελίσουν τον κόσμο. Ναι, αλλά ο διάβολος δεν σταμάτησε όμως. Οι μαθητές κάναν το έργο του Χριστού και ο διάβολος είχε και αυτός πολύ κόσμο. Και να εμποδίζει τη διάδοση του Ευαγγελίου, αοράτος και ορατός. Έσπαινε διχόνιες, συκοφαντίες, τους πρόσβαλε τους Αποστόλους ότι είναι απατεώνες, είναι μάγοι, είναι χίλια δυο, για να εμποδίσει τον λόγο στα έθνη του Ευαγγελίου, που αυτός ο λόγος θα αποτελούσε την αυθετηρία για τη σωτηρία των ανθρώπων που δεν πιστεύαν. Όταν λέμε το πιστεύω, λέμε πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιή την ουρανό και γης, ορατόν, τε πάντων και αοράτων. Ο άνθρωπος είναι υλικό, βλέπει. Τον ήλιο, τον ουρανό, τον αέρα, τη θάλασσα, τη φύση. Αυτά φαίνονται με τελικά μάτια. Ο Θεός είναι αόρατος. Οι άγγελοι είναι αόρατοι. Οι δαίμονες είναι αόρατοι. Από την ώρα που υπήρχε η πτώση του σφόρου στη γη, 5.500 χρόνια αλώνησε στη γη ο διάβολος. Με το που ήρθε ο Χριστός όμως, είδαμε το φως το αληθινό. Ήρθε το φως. Είδαμε το σωτήρα Χριστό και οι δαίμονες φανερωθήκανε κατά τα έργα τους. Και πώς συνέτρεψε τα έργα του Σατανά ο Χριστός στη γη, με την ταπείνωση. Το ότι έγινε ο Θεός άνθρωπος, αμέσως αυτό το πράγμα μόλις έγινε με τη σύλληψη εις την Κυρία Θεοτόκο, οι δαίμονες ήταν σε πανικό. Σε πανικό αλλά και σε εγρήγορση. Αυτοί ως πνεύματα πονηρά άρχισαν να καταλαβαίνουν πράγματα. Ξέρω εδώ κάτι γίνεται, κάτι μαγειρεύεται. Με το που γεννήθηκε άρχισαν να καταλαβαίνουν πιο πολλά πράγματα. Ξεσηκώσαν τον Ηρώδη και ο Ηρώδης τι έκανε? Απόλυτος. Για την συνεργεία του Σατανά, που τη βρήκε τον ήπιο, το πεδίο, έσφαξε 14.000 νήπια. Και σήμερα οι χριστιανοί επαναπάγονται ότι ό,τι γίνεται δεν είναι τίποτε, μας αγαπάνε αυτοί που μας κυβερνούν, οι άρχοντες. Πρέπει να είστε βλάκες, ηλίθιοι. Οι άρχοντες του κόσμου τούτου δεν αγαπούν τον Θεό. Δεν έχουν τον Θεό μέσα τους, δεν ζουν με τον Θεό. Μέσα τους βασιλεύει ο Σατανάς. Και γι' αυτό ο Χριστός ότι σας αποστέλω, είπε τους μαθητές, ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Εάν τότε, πριν 2.000 χρόνια, οι μαθητές ήταν ως πρόβατα εν μέσω λύκων, τι να πούμε σήμερα. Σήμερα έχουμε και άλλο πρόβλημα, που και τότε ήταν, διότι και τότε υπήρχαν ψευδαπόστολοι και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, βλέπω λύκους βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, οι οποίοι τι, θέλαν να μπουν στην εκκλησία κι αυτοί,
Και ένα γύρο, και ιερωμένοι και λοιπά. Και τι κάναν, συγκουφαντούσαν τους Αποστόλους ότι αυτοί δεν είναι καλοί ή τους διαβόλους των Αποστόλων. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μαρτυρεί ότι τον πολεμήσανε και ψευδαπόστολοι. Η αυτή πρώτη εκκλησία είχαν ψευδαποστόλους, σήμερα δεν έχω. Πόσο μάλλον σήμερα. Αλλά το πρόβλημα είναι το ότι στο Ευαγγέλιο λέει ξεκάθαρα. Και δυστυχώς ξεκινήσαμε στραβά και γι' αυτό τα πράγματα πάνε στραβά και δεν βλέπω να εισάζουν εάν δεν παρέμβει δυναμικά ο Θεός. Ο πιστεύσας και βαπτιστής ούτως σωθήσετε. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν λέω να καταργηθεί ο λυπηρός βαπτισμός. Όμως είναι τραγικό λάθος, διότι δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Εκλαμβάνομαι ότι εντάξει είμαστε χριστιανοί, μπήκαμε στην εκκλησία, αλλά δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον να ζήσει το καινούργιο μέλος της εκκλησίας με αγάπη και ζήλο και τον Χριστό. Δεν έχει ζήλο να ζήσει τη χριστιανική ζωή επί της γης και να ζήσει τη βασιλεία του Θεού επί της γης. Ζούμε στην εκκλησία επιδερμικά. Πρέπει να υπάρχει χριστιανική συνείδηση, διότι αν δεν υπάρχει χριστιανική συνείδηση, έχουμε προδώσει οι ίδιοι τον εαυτό μας και χάσαμε την αποστολή μας. Δεν ζήτησε από μας ο Χριστός βία. Ως τις θέλει. Και δυστυχώς μπήκαμε στην εκκλησία γιατί το θέλαν άλλοι για μας. Και έτσι τα πράγματα δεν πορεύονται σωστά. Αυτό σήμερα που ζούμε δεν είναι η εκκλησία, γιατί η εκκλησία στηρίζεται και βασίζεται στην πραγματική και αληθινή ελευθερία. Και μετά αναγκάζουμε τους ανθρώπους, τους πιέζουμε ότι θα πρέπει να πάνε στην εκκλησία, θα πρέπει να εξομολογηθούν, θα πρέπει να μετανοήσουν. Μα γιατί να βάλουμε τέτοια δυσβάστα στα κουτία τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι θα πρέπει από μόνοι τους να δώσουν τα ερεθίσματα μέσα στους ανθρώπους. Γεννήθηκε ένα παιδί, θα του δώσουμε το όνομά του. Όπως δώσαν το όνομα στον Χριστό. Ίσως, αλλά δεν βαπτίστηκε εκείνη την ώρα. Βαπτίστηκε στα 30. Γιατί κάνουν αυτό το τραγικό λάθος. Λέει κάποιος, μα άμα πεθάνει και δεν είναι βαπτισμένος, δεν σωθεί. Καλά, έκανε λάθος ο Χριστός. Γιατί βαπτίστηκε στα 30 και δεν βαπτίστηκε στα 5. Όχι στα 2 και στο 1 που λέμε εμείς. Ο νιωπιο βαπτισμός έγινε για μία αναγκαιότητα εκείνης εποχής που δεν καθιερώθηκε από οικουμενικές συνόδους. Μια τοπική σύνοδος, υπήρχε μεγάλη θρησιμότητα σε παιδάκια μικρά και αποφάσισε μια τοπική εκκλησία και αυτό επικράτησε και για άλλους λόγους που εξυπηρετούσε τη νέα χριστιανική αυτοκρατορία. Υπήρχαν πολλοί λόγοι που εξυπηρετούσε αυτό το πράγμα να γίνει. Αλλά όμως δεν ήταν το καλύτερο για έναν χριστιανό, για τους χριστιανούς. Διότι έτσι ο χριστιανός με το που γίνεται από μικρή ηλικία, από ενός έτους χριστιανός και βαπτίζεται, είναι ενοχελικός, είναι αδιάφορος. Όχι πολεμιστής δεν είναι. Ούτε είναι ότι δεν γίνει ποτέ. Είναι λαπάς, δεν τον ενδιαφέρει, δεν μπορεί. Έχει από την αρχή τακτοποιήσει το μυαλό του ότι μόλις μεγαλώσει, είμαι χριστιανός, βαπτίστηκα, η γνώμη είναι αυτή. Θα μου φέρει τα δωράκια του Πάσχα, πότε θα το φέρει. Αυτός δεν είναι χριστιανισμός. Χριστιανός είναι αυτός που έχει κατηχηθεί, αυτός ο οποίος αγωνίζεται και πολεμάει τα πάθη μέσα του και πολεμάει και τους ηχθούς απ' έξω. Δηλαδή είναι διπλός ο πόλεμος, είναι και μέσα και απ' έξω. Μέσα είναι τα πάθη, οι αδυναμίες, οι ανθρώπινες, και απ' έξω είναι οι εχθροί που προσβάλλουν τον κάθε
άνθρωπο, τον κάθε πιστό, να τον ρίξουν σε αδυναμίες, σε πάθη, διότι ο διάβολος όταν πήγε και πρόσβαλε την Εύα και τον Άδαμ φυσικά, απ' έξω ήρθε ο πόλεμος, αλλά μέσα ήταν άπειρος πολέμου. Φταίει ο Θεός? Όχι. Ο Θεός του έδωσε ελευθερία. Δεν ήταν σε εγρήγορη ο Άδαμ και η Εύα. Οι χριστιανοί από την ώρα που ήρθε ο Χριστός και μας έδωσε πλούσια τη χάρη μετά την Πεντηκοστή, έπρεπε να είμαστε σε εγρήγορση, να μην χάσουμε αυτή τη χάρη. Το βάπτισμα, όταν παίρνετε σε μικρή ηλικία, δεν είναι σε εγρήγορση ο άνθρωπος. Αυτό είναι φυσική συνέπεια. Όταν όμως ο πιστός μάθει και κατηχηθεί για τον Χριστό, για την πίστη, τη χριστιανική του Ιησού Χριστού, ότι αυτός είναι ο σωτήρας, σε μεγάλη ηλικία, επειδή έχει οριμότητα, όταν θα βαπτιστεί σε μια ηλικία, δεν θα πω 30 ετών, θα πω 20 ετών και μετά. Όπως είναι ένας άνθρωπος που λέει είναι ενήλικας και μπορεί να ψηφίζει, μπορεί να πάρει το δίπλωμά του. Αλλά όμως η Εκκλησία τον πρεσβύτερο τον κάνει στα 30. Διότι εκεί έχει τη βάση μέσα από τις γραφές ότι εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού φτάνει στα 30. Όπως ο Χριστός που ήταν έτοιμος να κηρύξει το λόγο και τη βάφτιση αμέσως μετά. Αυτός είναι ο δρόμος. Και μιλάμε για τη βάπτιση του Ιησού. Εκεί τι έγινε? Μπήκε στην κουλιβήτρα, δηλαδή που μπαίνουμε εμείς. Θα πει κάποιος, πήγε στον Ιουδάν. Θα πάμε εκεί στα ποτάμια. Πού είναι βρένη? Δεν είναι τι είναι, λίγο νεράκι. Θέλουμε πλούσιο νερό. Πρέπει να κάνουμε κατάδυση. Πρέπει να αφηθιστεί ο άνθρωπος όλο στο νερό. Πρέπει να πεθάνει, διότι συμβολίζει τον θάνατο της αμαρτίας μέσα στο ίδωρο. Διότι μέσα στο ίδωρο, εκεί, όταν έπεισε ο σατανάς με τους δαίμονες, οι σατανάδες και οι δαίμονες πήγαν και στη γη και στη θάλασσα και στα ποτάμια, παντού είδαν. Και τι έκανε ο Χριστός? Επειδή μπήκε στο νερό μέσα, θα πεις τι έγινε? Δεν είναι το πιο σημαντικό ότι μπήκε μέσα στο ίδρυμα. Το πιο σημαντικό είναι πριν μπει στο ίδρυμα τι έκανε. Πήγε μπροστά σε άνθρωπο, τον είπε πρόσωπο, και έσκυψε το κεφάλι ο Θεός στον άνθρωπο για να δείξει. Αφού δεν έσκυψες το κεφάλι εσύ άνθρωπε στο Θεό για να σε αποκαταστήσω τώρα εγώ, έγινε άνθρωπος εγώ και πρέπει να σε δείξω εσένα άνθρωπε να μάθεις να σκύβεις το κεφάλι. Πού όμως? Στη χάρη. Δεν διάλεξε ένα οποιοδήποτε άνθρωπο ο Χριστός. Τον τίμιο πρόδρομο. Που πιο άγιος από τον τίμιο πρόδρομο, μίζω γυναικό, δεν υπήρχε πιο μεγάλος άνθρωπος. Και όταν τον είδε ο πρόδρομος, τον αναγνώρισε αμέσως ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, του είπε ότι εγώ δεν μπορώ. Διότι είναι ένας κοινός θνητός και τι του είπε ο Χριστός, άρθες άρτη, άρθε αυτά και προχώρα. Και τι λέει το δοξαστικό των Θεοφανίων? Ότε επέκλεινας κεφαλή του πρόδρομου, συνέτριψας κεφαλάς των δρακών του. Αυτός είναι ο πόλεμος ο αόρατος. Εγωισμός και υπερηφάνεια. Ο Χριστός έμαθε από τη γέννηση μέχρι και την ώρα του βαπτίσματος τον άνθρωπο πώς να πολεμάει τον διάολο. Ο διάολος ούτε από νηστείς καταλαβαίνει, ούτε από προσευχές καταλαβαίνει, ούτε από λειτουργίες καταλαβαίνει, ούτε από θεία ευχαριστή καταλαβαίνει. Όλα μπορεί να τα κάνει. Αλλά πει και να πάμε και να μην σε αναξίωση. Άσχετα που λέω ο Απόστολος Παύλος και πολλοί άλλοι στέλνουν και πεθαίνουν από τη θεία κοινωνία.